Βρισκόμαστε στα γραφεία του κόμματος Θεσμός στην Καλλιθέα και μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του κόμματος, Σπύρο Αντωνίου. Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Χρόνια πολλά για την αυριανή επέτειο. Χρόνια πολλά, κύριε Πετρόπουλε. Χρόνια πολλά για τα 2 χρόνια που συμπληρώνει ο Θεσμός από την ίδρυσή του. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω με μια τηλεοπτική ερώτηση, Πρόεδρε. Έχω παρατηρήσει ότι εμφανίζεστε τηλεοπτικά σε περιφερειακά κανάλια και σε διαδικτυακά κανάλια μόνο. Γιατί συμβαίνει αυτό, Πρόεδρε? Κύριε Πετρόπουλε, μετά την ίδρυσή μας αποφασίσαμε να προβληθούμε σε όλα τα μέσα. Μας αρέσει καλύτερα η επαρχία, γιατί είναι και στόχος του Θεσμού η αποκέντρωση, γι' αυτό το λόγο πάμε στην επαρχία. Δεν μας παίζουν τα μεγάλα κανάλια. Ήρθαμε σε επαφή με μεγάλους δημοσιογράφους, αρνήθηκαν, πήραν mail τα οποία τα οικειοποιήθηκαν, κάνανε ανακοινώσεις πάνω σε αυτά τα mail ότι ήταν δικά τους λόγια. Κάποιος μάλιστα είπε, η κοινωνία τελικά για να γίνει αλλαγή ίσως θέλει έναν άνθρωπο που απλά και μόνο έχει δουλέψει τη ζωή του, φωτογραφίζοντας τα mail που πήρε από το Θεσμό. Δώσαμε συνέντευξη τυχαία στις εκδηλώσεις της ΕΡΤ, στην κατήργηση της ΕΡΤ. Επίσης, δώσαμε συνέντευξη στην ουρά 1.500 ατόμων έξω από ΔΕΗ. Όταν είπαμε την ιδιότητά μου, οι συνεντεύξεις δεν παίχτηκαν ποτέ. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν να προβάλλουμε το Θεσμό και τις απόψεις μας και τις θέσεις μας στα διαδικτυακά μέσα και στα μικρά περιφερειακά μέσα. Να περάσουμε λίγο στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια που τη ζείτε και προσωπικά, και σαν οικογενειάρχης, αλλά και σαν πρόεδρος του κόμματος Θεσμός. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι βρισκόμαστε υπό οικονομική κυδαιμονία. Εάν συμφωνείτε σε αυτό, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες και ποιες είναι οι προτάσεις του Θεσμού για να μπορέσει η Ελλάδα να εξέλθει από την συγκεκριμένη κρίση? Βρισκόμαστε υπό οικονομική κυδαιμονία τεχνητά. Από ιδρύσεις του κράτους. Ένας είπε το όχι στις κυδαιμονίες. Και αυτός ήταν ο Μεταξάς. Είχε λαό όμως ο Μεταξάς. Ήταν ένας φτωχός άνθρωπος και είχε φτωχούς ανθρώπους δίπλα του. Είχαν ένα κοινό σκοπό, το καλό της πατρίδας. Και είπαν όχι. Έκτοτε μας κυβερνούν άνθρωποι είτε αριστεροί, είτε δεξιοί, είτε κεντρώοι, είτε Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε Κουκουέ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι στο σύστημα. Είτε Χρυσή Αυγή. Είναι ένα σύστημα που μεταλλάσσεται. Δεν μπορεί να προσδοκά κάτι ο λαός από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αλυσβερίσει με την εξουσία, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει, οι οποίοι δεν έχουν πάει στρατό. Έχουν γίνει νόμοι για να απαλλαγούν από τη στρατιωτική τους θητεία. Οι προτάσεις του Θεσμού είναι ότι πρέπει να γυρίσουμε την ανάπτυξή μας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Μπορούμε να αναπτύξουμε τα οικόπεδά μας με τους φυσικούς πόρους. Έχει πάρα πολλά πράγματα η Ελλάδα. Μπορούμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό μας. Πρέπει να κάτσουμε κάτω, να έχουμε όραμα, να έχουμε θέληση και μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Μπορούμε να πολεμήσουμε την ανεργία. Η ανεργία δεν θα καταπολεμηθεί μόνο με νέες επενδύσεις, οι οποίες μήνες τώρα λέμε ότι έρχονται. Έτη τώρα λέμε ότι έρχονται. Αλλά δεν έρχονται. Πώς να έρθουν σε ένα φορολογικό σύστημα που έχει τεράστιους συντελεστές, όταν είναι διεφθαρμένη και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, είναι αστεία πράγματα και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Εκτός από επενδύσεις, πρέπει να αναπτύξουμε τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της χώρας. Κρατάω λοιπόν τη διαφθορά έτσι όπως την παρουσιάσατε σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλα τα κόμματα τα οποία έχουν εκπροσωπήσει τον ελληνικό λαό. Κρατάω την ανάπτυξη της πρωτογενούς και δευτερογενούς οικονομίας και κρατάω και τις επενδύσεις οι οποίες θεωρείται ότι δεν μπορούν να έρθουν αν δεν αλλάξει το σύστημα. Αν δεν αλλάξει το φορολογικό καθεστώς, αν δεν αλλάξει το σύστημα. Εάν δεν φύγει διαφθορά, δεν θα έρθει καμία επένδυση στην Ελλάδα. Να είστε σίγουροι. Θεωρείτε ότι η παρουσία ξένων ελεγκτών στην Ελλάδα ήταν ένα αναπόφευκτο κακό? Θέλουμε τον μπαμπούλα μας δηλαδή τελικά? Είναι πάλι κομμάτι του συστήματος. Επειδή το σύστημα δεν ήθελε να δείξει στον λαό ότι παίρνει μέτρα εναντίον του λαού, έφερε κάποιον άλλον, τον οποίο το χρυσοπληρώνει. Και μου δίνετε τώρα, κύριε Πετρόπουλε, ρέθισμα να σας πω για το Ταϊπέδ. Το Ταϊπέδ λοιπόν πάει να πουλήσει ακίνητα, 280 πιλωτικά από τα 1000, 280 ακίνητα, να εκμισώσει τα ακίνητα και μετά να πουλήσει μέρος των χρημάτων που θα εισπράξει
για αποπληρωμή του χρέους. Έχει προσλάβει ένα στέλεχος της Deutsche Bank, ένα στέλεχος της Banque de Paris και ένα στέλεχος της UBS. Η μισθοδοσία αυτών των τριών ατόμων είναι 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Είχαμε ανάγκη να προσλάβουμε αυτά τα στελέχη των τραπεζών που προανέφερα, τα οποία κοστίζουν και οι τρεις μαζί 1 εκατομμύριο ευρώ, την ώρα που βγάζουμε στο σφυρί ακίνητο για 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι τραγελαφικά πράγματα, είναι αστεία πράγματα, δεν θέλουμε κανέναν μπαμπούλα, θέληση θέλουμε, γνωρίζουμε πράγματα, και εγώ και εσείς και όλος ο κόσμος, και ο λαός πρέπει να δώσει το βήμα σε ανθρώπους που δεν είχαν έως σήμερα καμία σχέση με το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Πρόεδρε, να πολιτικοποιήσω λίγο παραπάνω την οικονομική ερώτηση την οποία απαντήσατε και να την πολιτικοποιήσω αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα momentum, έχει μια δυναμική, τα γκάλοπ δείχνουν ότι πιθανόν να είναι η επόμενη κυβέρνηση εάν και όποτε, μάλλον όχι εάν, όποτε γίνουν οι επόμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει μια διάθεση εξευρωπαϊσμού. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει πολλές διαθέσεις. Έχει δείξει διάθεση εξευρωπαϊσμού, εξαμερικανισμού, εξρωσισμού, δεν ξέρω πώς να το αναφέρω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν πρόεδρο κοντά στην ηλικία μας, ο οποίος όμως έχει το εξής μειονέκτημα. Δεν έχει κάτσει να δουλέψει. Δεν έχει κάτσει να παίξει, φαντάζομαι, με ένα Excel. Και θα σας πω τι έχω εδώ για να δούμε στη συνέχεια. Δεν συμφωνώ με τον εξευρωπαϊσμό. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη, η Ελλάδα έδωσε τα φώτα στην Ευρώπη, η Ελλάδα είναι η ιστορία. Η Ευρώπη πρέπει να προβάλλει την Ελλάδα. Πήραμε ένα πακέτο, μια σακούλα καλύτερα, με πολλές βρωμιές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γνωρίζοντες ξέρουν τι λέω. Και βγήκε μπροστά η Ελλάδα και χτυπιέται η Ελλάδα σε ένα παγκόσμιο σύστημα. Κύριε Πετρόπουλε, εάν πάτε στην Αμερική για δουλειά αυτή τη στιγμή ή αν πάτε στη Γερμανία, θα προτεύσετε. Εδώ εργάζεστε 24 ώρες τη μέρα και βλέπετε, και δεν βλέπετε καρπούς. Βλέπετε τον υδρότα σας να μεγαλώνει, αντί να ανακουφίζεστε. Πρόεδρε, ας περάσουμε λίγο στις κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, γιατί ο κάθε άνθρωπος την οικονομική κρίση τη ζει επάνω του, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, με αποτέλεσμα να υπάρχει και κοινωνική αναταραχή σε συνοικίες και εκτός Αθήνων, μάλιστα, και εκτός Αττικής. Ποιες λύσεις θα προτείνατε σε ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ανεργία, και κυρίως ποιες λύσεις θα δίνατε στους νέους, αυτά τα παιδιά από 18 έως 25 ετών που η καταγεγραμμένη ανεργία ξεπερνάει το 70-75%? Είναι τεράστιο πρόβλημα, πραγματικά. Εμείς προτείνουμε πρώτα απ' όλα ασφάλιση και περίθαλψη δωρεάν για όλους τους Έλληνες πολίτες. Την παιδεία επίσης την προτείνουμε δωρεάν. Οι θέσεις εργασίας, όπως είπα και πριν, είναι αδύνατο να γίνουν με νέες επενδύσεις. Θα πρέπει να γίνει ανάπτυξη στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Θα πρέπει να ανοίξουν οι δίποι της χώρας. Υπάρχουν παραγωγικές διαδικασίες. Υπάρχουν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Αρκεί να υπάρχει το όραμα, αρκεί να υπάρχει το θέλω. Αν θέλετε, αρκεί να υπάρχει πυγμή για να ξανακάνουμε ένα restart της ελληνικής οικονομίας. Άρα τοποθετείτε και τις αιτίες και τις λύσεις στην μη ενεργή κυβερνητική πρωτοβουλία και στην έλλειψη διάθεσης. Σαφέστατα, κύριε Πετρόπουλε. Υπάρχει έλλειψη διάθεσης. Είναι φτιαχτό όλο αυτό. Είναι φτιαχτό γιατί είναι βρώμικο το πολιτικό σύστημα, γιατί ζει το πολιτικό σύστημα από αυτή τη βρωμιά. Σας φέρω παράδειγμα. Λέμε η Κόσκο θα κάνει επενδύσεις ενός δις. Η μέση χωρητικό και θα ενός δις στο λιμάνι του Πειραιά. Έτσι. Το μεγαλύτερο πλοίο σε κοντέινερ έχει χωρητικότητα αυτή τη στιγμή 18.000 κοντέινερ. Να μιλήσουμε λίγο και με πραγματικά νούμερα, απλά θα τα πούμε για να μας καταλάβουν αυτοί που θα μας παρακολουθήσουν. Η μέση χωρητικότητα ενός κοντέινερ είναι 10.000 κοντέινερ. Η αξία, η μικρότερη αξία, η ελάχιστη αξία των εμπορευμάτων που περιέχει ένα κοντέινερ είναι περίπου 10.000 ευρώ. Είναι η μέση αξία των εμπορευμάτων. Αυτό, κύριε Πετρόπουλε, σε ένα κοντέινερ μας κάνει μια εμπορική αξία 100 εκατομμυρίων ευρώ. Είπε η Κόσκο, λοιπόν, ότι στο λιμάνι του Πειραιά, μετά από την επένδυση του ενός δις, θα μπαίνουν 6,5 εκατομμύρια φορτηγά πλοία κοντέινερς.
Τα 6,5 εκατομμύρια, κύριε Πετρόπουλε, ξέρετε τι εμπορεύματα μεταφέρουν? Μεταφέρουν εμπορεύματα, θα σας θέλω να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, λίγο μεγαλύτερο από τα 500 τρισεκατομμύρια της περιουσίας των Rothschild. Μεταφέρουν λοιπόν 653 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, από το λιμάνι του Πειραιά θα περνάνε 653 δολάρια. Και η Ελλάδα έχει κρίση. Και η Ελλάδα δεν έχει θέση εργασίας. Και τα παιδιά μας πεινάνε. Και οι νέοι δεν έχουν όραμα. Μια μικρή φορολογία να βάλει το κράτος, 3%. Δεν σας λέω πολύ, 3%. Σε αυτό τον πλούτο που θα περάσει από το λιμάνι του Πειραιά. Τα έσοδα λοιπόν του κράτους μας, κύριε Πετρόπουλε, θα ήταν 19,5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο σας απάντησα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να το δώσουμε στο λαό να τα καταλάβει. Η επένδυση λοιπόν της Κόσκο, πού να γίνει, δεν έχω εγώ αντίρρηση. Θα πρέπει να φέρει έσοδα στο ελληνικό κράτος, στην Ελλάδα μας, 19,5 ευρώ. Είναι απλά μαθηματικά. Πολύ απλά μαθηματικά. Μπορεί να τα καταλάβει ένας μαθητής δημοτικού. Αυτές είναι οι πραγματικές αξίες. Με συγχωρητικότητα κοντέινερ, μέση αξία εμπορευμάτων, τα πλοία, τα 6,5 εκατομμύρια πλοία που λέει η Κόσκο ότι θα έρθουν στο λιμάνι του Πειραιά, η αξία αυτών και τα έσοδα του ελληνικού κράτους από 3%. Δεν θέλουμε ΦΠΑ, τίποτα. 3% φορολογία. Να μείνω λίγο στο κοινωνικό πρόβλημα. Θέλω έτσι λίγο επιδερμικά να σχολιάσουμε τις συμβάσεις εργασίας. Μάλιστα. Ξέρετε, προφανώς ξέρετε ότι οι μισθοί έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά, ότι οι συμβάσεις έχουν πρακτικά καταργηθεί. Σαφέστατα. Τελικά μήπως γινόμαστε σκλάβοι στη χώρα μας? Γινόμαστε σκλάβοι στη χώρα μας. Σας είπα πριν ότι αν βγούμε σε μια χώρα το εξωτερικό, θα μεγαλουργήσουμε. Μεγαλουργούμε. Και στην ίδια τη χώρα μας δεν μπορούμε να έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε για τις καθημερινές μας ανάγκες. Είναι πρόβλημα όλων των πολιτικών και όλων των κυβερνήσεων που γνωρίζει ο απλός Έλληνας πολίτης. Είναι όλοι μέσα στο πρόβλημα, είναι όλοι συνεταίροι, είναι όλοι συνένοχοι και πρέπει να αλλάξει αυτό και θα αλλάξει μόνο με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το πολιτικό σύστημα. Είναι βρώμικο το πολιτικό σύστημα. Κατανοητό. Πώς νομίζετε ότι η επικοινωνία, η σύγχρονη πια επικοινωνία, η επικοινωνία της πληροφορίας, η οποία είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε δευτερόλεπτα, μπορεί να βοηθήσει την λύση, να δώσει λύσεις σε κάποια από αυτά τα προβλήματα? Σαφέστατα μπορεί να δώσει λύσεις. Εννοείται την ιντερνετική επικοινωνία. Σαφέστατα μπορεί να δώσει λύσεις. Γιατί ο κόσμος επικοινωνεί. Ο πολίτης της Ελλάδας επικοινωνεί με τον πολίτη του Λουξεμβούργου, επικοινωνεί με τον πολίτη του Johannesburg, επικοινωνεί με τον πολίτη της Νέας Υόρκης. Μπορούμε να ανταλλάξουμε ιδέες. Ξέρετε κάτι, αν στείλετε στο Λευκό Οίκο ένα γράμμα, αυτό που λέτε τώρα, για ένα θέμα και ζητήσετε μια. Να σας δώσουν εξηγήσεις. Για το θέμα αυτό θα σας ενημερώνουν για κάθε αλλαγή που γίνεται για 2-3 χρόνια περίπου. Εδώ, αν στείλετε ένα γράμμα στις υπηρεσίες του κράτους, δεν θα σας απαντήσουν ποτέ. Περιγράφετε το ελληνικό δημόσιο όπως το γνωρίζουμε όλοι. Περιγράφουμε το ελληνικό δημόσιο έτσι όπως το γνωρίζουμε όλοι. Πρόεδρε, ας γυρίσουμε λίγο στις εξελίξεις τις γεωπολιτικές, οι οποίες είναι και επικαιρότητα. Έχετε παρακολουθήσει την παρουσία τουρκικών πλοίων στην ΑΟΣ της Κύπρου. Μάλιστα. Και επίσης γνωρίζετε ότι εκεί υπάρχουν και διεθνείς δυνάμεις. Υπάρχει άσκηση ρώσικη, υπάρχει άσκηση ισραηλίτικη. Πιστεύετε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν αυτή την εποχή κρίσιμο χαρακτήρα, επηρεάζουν τη γενικότερη εξέλιξη της Ελλάδας? Σαφέστατα και επηρεάζουν τη γενικότερη εξέλιξη της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα έχει πολύ φυσικό πλούτο. Η Κύπρος είναι ελληνική. Η Τουρκία είναι ελληνική, είναι Έλληνες. Ήταν αυτοί που έμειναν και αυτοί που έφυγαν. Ο κύριος Ερντογάν είναι ηγέτης για τη χώρα του. Ο κύριος Ερντογάν είναι υποκινούμενος όμως της κυρίας Αγγέλας Δωροθέα Μέρκελ. Η Γερμανία είναι το πρόβλημα. Η Γερμανία είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Η Γερμανία είναι το πρόβλημα της Ελλάδας. Γεωπολιτικά η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρή, έστω και ως εναλλακτικός παίκτης. Γιατί ο Πούτιν, κύριε Πετρόπουλε, είναι ένας μέσα στους πρώτους παγκόσμιους παίκτες?
Τι είναι αυτό το περισσότερο που έχει η Ρωσία από την Ελλάδα? Γιατί η Ρωσία, μετά την κρίση που γνωρίσαμε το 90 και ήμασταν παιδάκια, σε εισαγωγικά το παιδιά, κατάφερε και είναι σήμερα παγκόσμια δύναμη? Γιατί υπάρχει θέληση ενός ηγέτη. Δεν έχει τίποτα περισσότερο από την Ελλάδα. Αγοράζει και πουλάει. Έχει το εμπορικό δαιμόνιο μέσα του, που είναι ελληνικό δαιμόνιο και όχι εβραϊκό δαιμόνιο. Πρέπει να έχουμε θέληση. Έχουμε γεωπολιτικά κοιτάσματα. Είμαστε πέρασμα από αρχαιοτά των χρόνων. Είμαστε ιστορία του κόσμου. Πρέπει την ιστορία του κόσμου, τη μικρή ιστορία του κόσμου μας, αν θέλετε, να την αναπτύξουμε προς όφελός μας. Να ιδρύσουμε στους πρόποδες της Ακρόπολης Ελληνικό Πανεπιστήμιο Αρχαίας και Νεοελληνικής Ιστορίας και Γλώσσας. Με δίδακτρα εισάξια του Χάρβαρντ. Και η διδασκαλία να γίνεται σε τρεις γλώσσες. Στα νέα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά και στα αγγλικά. Μάλιστα. Πρόεδρε, θα επανέλθω στην επικαιρότητα. Πρόσφατα, ένα πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έκανε την εξής δήλωση. Ο κάθε Έλληνας κρύβει μέσα του ένα μικρό Τσοχαντζόπουλο. Την ενστερνίζεσαι αυτή τη δήλωση, ασχέτως από ποιον προέρχεται? Δεν την ενστερνίζουμε αυτή τη δήλωση. Είναι ένα πραγματικό γεγονός όμως για τη χώρα μας. Ο κ. Τσοχαντζόπουλος δεν είναι αθώος. Είναι όμως μέσα γιατί το σύστημα ήθελε έναν ένοχο. Έχουμε πολλούς Τσοχαντζόπουλους οι οποίοι πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Και καλό θα είναι να μην γίνονται τέτοιου είδους δηλώσεις, γιατί γυρίζουμε τον κόσμο πίσω. Η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά και δεν έχει ανάγκη από κανενός είδους Τσοχαντζόπουλους. Και πριν κλείσουμε, εν ώψη της 28ης Οκτωβρίου, δώστε μας ένα μήνυμα για αυτούς που παρακολουθούν τη συνέντευξη. Πρέπει να πιστέψουν στη δύναμη τη δικιά τους. Πρέπει να ξεχάσουν το πολιτικό σκηνικό. Αν θέλουν καλύτερα να συνδρούσουν από ένα κόμμα ο καθένας, να ψηφίσουν τον εαυτό τους παρά ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Ανεξάρτητους Έλληνες, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά και όποια άλλα κόμματα γνωρίζουν και είναι στο κοινοβούλιο. Είναι κόμματα τα οποία έχουν αλυσβερίσει μεταξύ τους, είναι οι 309 που λέω σε μόνιμη βάση. Πρέπει οι Έλληνες να αλλάξουν το ρου, να ψηφίσουν κόμματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το πολιτικό γίγνεσθε. Αν άκουσαν κάτι που τους άρεσε το θεσμό, καλό θα είναι να το μεταφέρουν στόμα με στόμα. Ιντερνετικά ή ιντερνετικά. Ο Μεταξάς είπε το όχι. Είχε όμως δίπλα του έναν λαό, ο οποίος πίστευε σε αυτόν. Και αυτός ο λαός είναι που σήμερα εκλείπει. Ο λαός εκείνος πίστεψε έναν άνθρωπο, έναν ηγέτη. Ήταν ηγέτης. Είπε όχι και έκανε πράγματα τα οποία ελευθέρωσαν την πατρίδα του. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Και εγώ, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στα γραφεία του θεσμού. Να είστε καλά. Και καλή σας επιτυχία. Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά. Από την Καλυθέα και τα γραφεία του κόμματος θεσμού, Δημήτρης Πετρόπουλος, για το nstv.gr.